τρομοκρατική φύση του καθεστώτος του Κιέβου γίνεται ολοένα και πιο εμφανή σε ολόκληρο τον κόσμο, επεσήμανε μεταξύ άλλων με πρόσφατη τοποθέτησή της η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η ίδια τόνισε και τα εξής: έχοντας αποτύχει να νικήσει τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης, το εγκληματικό καθεστώς του Βολόντιμιρ Ζελένσκι αποφάσισε να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο στην Αφρική. Αυτός και οι συνεργοί του περιποιούνται τρομοκρατικές ομάδες σε φιλικά προς τη Μόσχα κράτη της Ηπείρου. Στις 4 Αυγούστου η μεταβατική κυβέρνηση του Μάλι δημοσίευσε μία επίσημη δήλωση σχετικά με την άμεση διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με την Ουκρανία. Η Ρωσία κατανοεί τα κίνητρα των αρχών του Μάλι να διακόψουν τις διπλωματικές σχέσεις με το καθεστώς του Κιέβου. Το γεγονός ότι το Κίεβο συνεργάζεται με τρομοκράτες δεν προκαλεί καθόλου έκπληξη, τόνισε και πρόσθεσε και τα εξής: η Ρωσία δεν θέλει να ξεχάσει ο κόσμος ότι το Κίεβο υποστηρίζει την τρομοκρατία στο Μάλι, επομένως θα συνεχίσει να το φωτίζει αυτό στη διεθνή σκηνή. Θα συνεχίσουμε να στρέφουμε την προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών πλατφορμών, στη βάρβαρη συμπεριφορά του Κιέβου, είπε μεταξύ άλλων η Ζαχάροβα.